Άρε συνονόματε, τι φταίσαι και εσύ να ακούς την κρίνια μου. Πώς να γίνει. Μόνο σε σένα μπορώ να πω δύο κουβέντες. Ό, όχι πώς καταλαβαίνεις, αλλά μήπως και οι άλλοι μπορούν να καταλάβουν. Θες να πιεις λίγο, α. Δεν θες. Καλά. που λε. το έχει πια ξεφτυλίσει τελείως το αντρικό φύλλο. Δυο μέτρα μπασκετμπολίστας και να κλαίει σαν γυναικούλα στο τηλέφωνο και να παρακαλεί την άχρηστη να μην του φύγει. Α, ποιος ξέρει τι το απαντούσε αυτή και να και άλλη λίμη την πρόστιχη. Συγγνώμη που μιλάω έτσι και την κυρία αλλά έτσι είναι. Και από πάνω να τη λέει πω θέλει αυτό. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Στον καιρό μου ο άντρα. Ο άντρας έκανε κουμάντο στο σπίτι του, αλλά θα μου πεις θα πρέπει να έχεις και σπίτι για να κάνεις κουμάντο. Αν δεν έχεις. Γιατί βρε παιδί μου <laughs> Πρόκειται περί τσαντιριού, περί γιάφκας, περί κέντρου διερχομένων. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είμαι υπερβολικός. Πώς να το πω. Μόνο σπίτι δεν μπορείς να ονομάσεις το σπίτι άμα δεν έχει νοικοκυρά. Σιγά τώρα. Τι να σου κάνει ο Ρουμάνα που την έχουν και αμολητή χωρί επίβλεψη. δίθεν να φυλάει το μωρό. Έλα. Έλα, πιέζει μια γουλιά. Πού λε. Ξέρει πώ το εννοώ εγώ το σπίτι. Όχι. Πού να ξέρει εσύ καημένα. Επιστρέφεις κουρασμένος, να επιστρέφεις κουρασμένος να ανοίγεις την πόρτα και να μυρίζεις φαγητό κρεμμυδάκι που τσιγαρίζεται σάλτσα που βράζει και μαζί παρκετίνι σαπουνάδα, πάστρα αυτό εγώ λέω σπίτι το περιού ο λόγος που λες μόνο τσιγάρο μύριζε και μπαρούτι <laughs> τι το θέλα να πάω ήταν τα χαρτιά της εφορίας βλέπεις. Και δεν μπορούσα να τον πιάσω στο τηλέφωνο, βούηζε συνέχεια. Πού να το φανταστώ πως του την είχε κοπανήσει η κυρία και πως αυτός πλούτιζε τώρα τον ΟΤΕ για να τα ξαναβρούνε. Να ξαναβρούνε, να ξαναβρούνε πια. Αυτά που δεν είχαν, Τέλος πάντων. Σηκώνομαι και πάω και πέφτω πάνω σε αυτή τη σκηνή. Και η Ρουμάνα να βλέπει βραζιλιάνικη σαπουνόπερα. Κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό. Ναι, κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό σου λέω. Καλά έκανε και δεν είχα πατήσει τόσο καιρό. Ο, όχι όμως. αν δεν πήγαινα. Τώρα δεν θα βρισκόμαστε εδώ οι δυο μας, οι δυο συνονόματοι μαγκούφιδες και τι θα γινώσουν αφού καρά. Θες να ανάψω φως. Φέγγει ακόμα. Λες να μελαχολήσουμε κι άλλο. Καλά. Τα ανάβω. Πού λε. Μου σηκώθηκε η τρίχα με αυτό που άκουσα. Τη είχε δώσει, φαίνεται, ένα χαστούκι και τη ζητούσε συγγνώμη. Τι συγγνώμη, βρε. Δέκα έπρεπε να τη είχε δώσει. Να την έχεις σκοτώσει στο ξύλο, έχει σκοτώσει το ξύλο, όχι να τη ζητάς και συγγνώμη από πάνω. Μη τραβώνει τα μούτρα, συνονόματε; Λέω αυτά που πρέπει και που σκέφτομαι. Αν δεν τα πω σε σένα, σε ποιο θα τα πω. Α. Δεν ξέρω που λες για ποιο λόγο είχα τσακωθεί, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτός ήταν ο άντρας. Πολύ σοφή η παλιά παροιμία που έλεγε «Δέρνε τη γυναίκα σου κι ας μην ξέρεις γιατί τη δέρνεις, ξέρει αυτή». Οι άντρες, εγώ καλά, εγώ ήμουν και προοδευτικός, πολύ πιο μαλακός χαρακτήρας, αλλά ο πατέρας μου, να σου πω για τον πατέρα μου. Μ. Κανένα θηλυκό δεν του πένε τον αέρα. Αυτός κι αν είχε την κυρά του, τη μάνα μου, Σούζα. Κατευθείαν από το παρθεναγωγείο την είχε πάρει. Μάλιστα δεν την άφησε να το τελειώσει. Δεν χρειάζονται πολλά γράμματα οι γυναίκες γιατί την μπερδεύονται, έλεγε. <laughs> Πες τα χρυσόστομε να κρατούν τους λογαριασμούς του σπιτιού, να μην τις ξεγελά ο μπακάλι, να μπορούν και να διαβάζουν τα παιδιά τους λίγο, άντε να διαβάζουν και κανένα γυναικείο περιοδικό αν έχουν ελεύθερο χρόνο. Μέχρι εδώ, καλά. Τα παραπανήσια δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Έτσι και μάθουν πολλά τι βάψαμε. Πρώτα καβαλάνε καλάμι και μετά εμάς. Εγώ είχα δει μια ταινία παλιά, <coughs> το Μάρκο Πόλο. Πάει λέει ο Μάρκο Πόλο στην αυλή του Κουμπλάι Χαν. Το πετυχαίνει να διαλέγει κοπέλες για να ανανεώσει το χαρέμι του. Η ερώτηση που τους έκανε ήτανε, πόσα δόντια έχει η χελώνα. Οι κοπέλες του απάντησαν, 42 38, 20, συγκεκριμένο αριθμό δηλαδή, ή κανένα. Απορρίφθηκαν οι μεν γιατί ήταν επιπόλεις, οι δε γιατί ήξεραν πολλά. Διάλεξε αυτές που απάντησαν «δεν ξέρω». Γιατί λέει συγκέντρωναν τις γυναικείς αρετές. Σύνεση, σεμνότητα, επιφυλακτικότητα. Καλά δεν έχει μεγάλη σχέση αυτό δεν ζούμε στα χρόνια του Κουμπλάι αλλά μερικές αλήθειες, να το ξέρεις, έχουν διαχρονική ισχύ. Συμφωνείς? <laughs> Συμφωνείς. <laughs> <laughs> και εγώ. Εγώ πάντως τη συγχωρεμένη ελεύθερη την είχα. Δεν την κράτησα κλεισμένη στο σπίτι. Ήμουν προοδευτικός όπως είπα. Ε, είχαμε και ανάγκη Πήγαινε στο γραφείο λοιπόν, δούλευε, έπαιρνε ένα μισθουλάκο. Οκτώ με τέσσερι έκανε ό,τι ήθελε. Αλλά όλα κι όλα αυτή ήταν πολύ εντάξει. Ποτέ δεν μου έδωσε φορμή. Το σπίτι, το φαγητό, το παιδί, το σιδερωμένο που κάμισο, μα είχε πάντα όλου στη τρίχα. Και δεν μου έπαιξε ποτέ την καταπιεσμένη. Καλά, εντάξει, μου, 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 ανέπτυσε κάτι θεωρίες ποτέ πότε. Ήταν και της μόδας, το φεμινιστικό κίνημα εκείνο τα χρόνια. Αλλά πρόβλημα πραγματικό δεν είχαμε. Ήξερε τις προτεραιότητές της. Η οικογένεια και το σπίτι. Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, είναι αταβιστικά. Είναι στο κύτταρο της γυναίκας. Βαρέθηκες. Σε βλέπω να χασμουριέσαι. Νωρί είναι ακόμα. Εντάξει, δίκιο έχει. Θα το διαλύσουμε σε λίγο. Τα έχω πάει μέσα τα πράγματα. στο βουλευτή μια χαρά. Που λε, εγώ καλά τα κατάφερα σε γενικέ γραμμέ με τη σχορεμένη. Το εν λόγω παιδί όμω, μα προέκυψε άλλο φρούτο. Ή από γενιά σε γενιά πάμε από το κακό στο χειρότερο, ή δεν είναι δικός μου γιος μη το πάρεις της μετρητής αυτό δεν κυριολεκτό; σιγά που θα είχε τολμήσει ποτέ να με κερατώσει <laughs> <laughs> δεν είχε χρόνο και όλας δεν ήταν σαν τις σημερινές τις ε, ξαμολυμμένες γιος μου είναι δικός μου ποιος ξέρει όμως πως μπερδεύονται αυτά τα άτιμα τα γονίδια μπορεί και με τη σκέψη μου ήρθε τώρα, λες. <laughs> Όλα να τα περιμένεις. Άκου κάτι πολύ κουφό. Όταν <coughs> την είχα γκαστρώσει πήγαινε στην εκκλησία που της είχε πει η γιαγιά της. Άλλη αυτή. Για να γίνει λέει σαν τους αγγέλους το παιδί. Στο μυαλό της γυναίκας δεν μπαίνεις. Ποιο μυαλό δηλαδή αυτό το πάνω που έχουν στη θέση του μυαλού. Ένα κουβάρι πονηριές και προλήψει. Τι να πω όμω. Φαίνεται δούλεψε το πράγμα. Μου το βγάλε το παιδί. σαν του αγγέλου. Αρσενικό θήλυκο. Και τη τόπα να δει όταν μα παρουσιάστηκε πρώτη φορά με σκουλαρίκι. Και τι και μου λέει. Αρσενικοθήλικοι είμαστε όλοι. Το γράφει και η διαγραφή στην αρχή αρχή το γράφει. Όπως ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίως είναι αυτού άρεν και θήλοι επίησεν αυτόν. Δηλαδή τον έκανε αρσένικο θήλικο τον άνθρωπο όπως είναι και εκείνο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Η Αγία Γραφή τα λέει. Και μετά μου πετάει για να με πείσει ε, γι' αυτό έχουν εκεί οι άνδρες θηλές Βλέπεις, είχε μελετήσει και τις γραφές η κύρια. Άκου τις γραφές. Από πουθενά δεν μπορείς να φυλαχτείς τελικά. Τι λες ασεβέστατη, τη λέω. Εγώ, εγώ, σου φαίνομαι αρσενικοθήλικος, εγώ. Καλά μερικοί μερικοί, αλλά εγώ, επειδή έχω ρόγες. Δεν γράφει πουθενά για ρόγες νομίζω. Εγώ άλλα ξέρω. Πώς ο Θεός σας έφτιαξε από την πλευρά του Αδάμ. Ένα εξάρτημα είσαστε. Διάβασε το κείμενο πιο προσεκτικά μου λέει. Αυτά τα γράφει πολύ μετά. Ε, Εδάφιο τάδε. και αντιφάσκει αλλά κανένας δεν το πρόσεξε. Γιατί όχι. Δικαίωμά του. Αντιφάσκει γιατί είναι απέραντος. Α, Και θεούσα και διανοουμένη και φεμινίστρια η κυρία. Ήταν είπαμε πολύ στα πάνω του τότε ο φεμινισμός αλλά όλο θεωρία. Πλάκα είχε. Μάλιστα εμάς τους άντρες μας βόλευε πιο πολύ από ότι μας ξεβόλευε. Και το σπίτι μας είχαμε στη θέση του και χαρά στα σκέλια μας είχαμε. Βλέπεις, νόμιζαν τα θηλυκά ότι είχαν πετύχει και τη σεξουαλική απελευθέρωση. <laughs> <laughs> Καταλαβαίνεις τι γινόταν. Ισορροπούσε πάντως ακόμα το πράγμα. Από τη μία η θεωρία, από την άλλη η παράδοση. Οι γυναίκες εξακολουθούσαν να είναι γυναίκες και οι άντρες άντρες. Τώρα σε θέλω μάγκα. Αν κάποιος αστάθμητος παράγων έχει μεσολαβήσει και όλα ξαφνικά είναι χήμα. Αρσενικά και θηλυκά δεν ξέρουν πια τι τους γίνεται. Αρσενικοθήλικα έγιναν όλα. Όπως ακριβώς την έπαθαν οι αριστεροί και οι δεξιοί με το Πασόκ. Και δεν ξέρουν πια τι είναι αυτοί και τι είμαστε οι άλλοι. Πήγε κιόλας εννέα η ώρα. Και πούς ακόμα. Κι η μάνα σου που λες τι νομίζεις. Αρσενικοθήλικη είναι και η μάνα σου. Γι' αυτό τέριασε με το γιο μου. Βέβαια, αρσενικό Ούτε βυζή, ούτε πιασίματα, ούτε μαλλιά κάνει. Τα μαλλιά της καρφή. Ενώ του γιού μου αλογοούρα. <laughs> Τι να πω. Φοράνε ο ένας τα παντελόνια του άλλου. Και τα πουκάμισα και τα σκουλαρίκια, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό πάει κατά δια όλου ο κόσμος λέω στη Ρουμάνα, καθώ έπρεπε να φύγουμε μέχρι να βγάλουν οι γονεί σου τα μάτια του από το τηλέφωνο ή να τα βρούνε. Ποια να βρούνε. <laughs> και τι μου λέει η Ρουμάνα, α? τα άμαθε και αυτή και τα παπαγαλίζει η γλώσσα. Ο κόσμο λέει πάει κατά διαόλου επειδή η εξουσία είναι στα χέρια μερικών παλιόγερων. Αν ανήκε δηλαδή η εξουσία σε μερικέ παλιόγριε, θα βλέπαμε προκοπή, τη λέω, Άρεσε να <χεχεχε> Τι σε τώρα και κλε για τον κόσμο. Α! Α! Αχέστηκε, πάμε να σε αλλάξω. Σου έχω πάρει από αυτέ τι καινούργιε πάνε, τι UNISEX.